Να επανέλθουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και μετά την πολιτική επικαιρότητα να δούμε λίγο τι γίνεται με την πολιτιστική ή με τις πολιτιστικές δραστηριότητες στο νομό μας. Η εκδήλωση τώρα, κυρίες και κύριοι, με τίτλο Νίκος Καζαντζάκης, Ζορμπάς και Χαλκιδική, ανοίγει τις δραστηριότητες του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου για το 2008. Αύριο λοιπόν Σάββατο και στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο της Πρωτεύουσας του Νομού, στον Πολυγύρο, θα δούμε αυτήν την πολύ σπουδαία εκδήλωση. Αμέσως καλωσορίζω εδώ στην τηλεόραση της Χαλκιδικής τον κύριο Μαρέτα Μιλτιάδη, σκηνοθέτης, γνωστός σε όλους σας. Κύριε Μαρέτα, καλώς ήλθατε. Και καλωσορίζω επίσης και τον κύριο Ρίμπα Αστέριο, που είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη. Να καλωσορίσουμε λοιπόν και τον κύριο Ρίμπα Αστέριο. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου πάντα μας συνηθίζει σε πάρα πολύ καλές, ποιοτικές θα έλεγα, εκδηλώσεις. Κύριε Μαρέτα. Καλή χρονιά, φωτισμένη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου, όπου προσπαθούμε να μην έχουμε μόνο καλλιέργεια στις εκδηλώσεις μας, αλλά να φροντίζουμε να δραστηριοποιούμε σε πάρα πολλούς χώρους του πολιτισμού και της τέχνης. Παραδείγματος χάρη, έχουμε αφιερώματα σε πρόσωπα παγκόσμιας εμβέλειας. Ασχολούμαστε ακόμα και με τις απόκριες στον Πολύγυρο. Mm-hmm. Παρουσιάζουμε τους ποιητές του τόπου μας σε κάποια εκδήλωση της χρονιάς. Ασχολούμαστε με την επανάσταση της Χαλκιδικής το Μάιο. Δημιουργούμε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου, ένα φεστιβάλ διεθνές, μια συνάντηση διεθνή παραδοσιακών χωρών και πολιτισμού γενικότερα. Καθώς επίσης φτιάχνουμε και τη συνάντηση των θεατρικών σχημάτων, των ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων, που είναι, εκτείνεται το μήνα Νοέμβριο, mm-hmm. όλο το μήνα, με σχήματα από όλη την Μακεδονία. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη φετινή χρονιά με ένα αφιέρωμα. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια κάνουμε ένα αφιέρωμα σε μια προσωπικότητα παγκοσμίου κύρους. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ήταν αφιερωμένη η πρώτη μας εκδήλωση για να ξεκινήσουμε τη χρονιά στον Tennessee Williams και στη jazz. Και φέτος είπαμε να ξεκινήσουμε με έναν Έλληνα που έχει παγκόσμια εμβέλεια. Με τον Νίκο Καζαντζάκη. Μάλιστα. Έναν άνθρωπο που έχει 500 μεταφράσεις σε 40 γλώσσες και συνεχίζει να μεταφράζεται. Έναν άνθρωπο που διαβάζεται πάρα πολύ σήμερα. Γιορτάζουμε τα 50 συν 1 χρόνια από τότε που έφυγε το φυσικό του σώμα από το περιβάλλον. Mm-hmm. Και έχει εμπνεύσει το έργο του τρεις πολύ σπουδαίες ταινίες, μεγάλες ταινίες και πολύ γνωστές. Η μία, η παλιότερη, είναι αυτός που έπρεπε να πεθάνει, που είναι αφιερωμένη στον Χριστό Ξανασταυρώνεται, που έχει σκηνοθετήσει ο Ζιλ Ντασέν. Το γνωστό Ζορμπάς ο Έλληνας, του Μιχάλη Κακογιάννη, το 64 που γυρίστηκε η ταινία και έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν είναι αφιερωμένη η εκδήλωση η αυριανή στο Ζορμπά, τον Γιώργο και τον Αλέξη Ζορμπά, mm-hmm. του Νίκου Καζαντζάκη. Και βεβαίως η μεγάλη ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, Ο Τελευταίος Πειρασμός του Χριστού. Έτσι είναι αυτές οι τρεις μεγάλες ταινίες, οι πολύ γνωστές σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Το 52 είχε προταθεί για Νόμπελ λογοτεχνίας και δεν τον πήρε για μία ψήφο. Μάλιστα. Είναι μια προσωπικότητα λοιπόν. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω εγώ για την προσωπικότητα του Καζαντζάκη, είναι γνωστή και δεν χρειάζεται από μένα. Όχι, σίγουρα γνωρίζετε περισσότερα και είναι καλά να μαθαίνουμε όλοι μας. Μπα, γνωρίζω πάρα πολύ λίγα, δυστυχώς. Είναι η εκπαίδευσή μας τέτοια που δεν μας επιτρέπει να μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα και φροντίζουμε μόνοι μας να συμπληρώνουμε τα κενά της εκπαίδευσης. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω, ανοίγοντας μια παρένθεση και την κλείνω αμέσως, πρέπει κάποια στιγμή και τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο στόχος όλων μας, να προσπαθούμε να δημιουργούμε σχολεία με την ανοιχτή έννοια, με την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Έτσι ακριβώς. Έτσι και όχι του κλειστού. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους δασκάλους και τους καθηγητές όταν μας ζητηθεί η βοήθεια πάνω στο θέατρο ή σε άλλα πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό. Και φυσικά οι δραστηριότητες οι δικές μας είναι ένα σχολείο, μια εκκλησία ανοιχτή σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους νέους. Μάλιστα. Να έρθω αμέσως στον κύριο Ρίμπα Αστέριο, ο οποίος είναι μέλος, είπα και προηγουμένως, της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και είναι και από το Παλαιοχώρι. Κύριε Ρίμπα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκος Καζαντζάκης, την οποία εκπροσωπώ
Πρόκειται για ένα διεθνές πολιτιστικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1988 στη Γενέβη με τη συμμετοχή της Ελένης Καζαντζάκη και του Γιώργου Ανεμογιάννη, ιδρυτή του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη που βρίσκεται στους Βαρβάρους της Κρήτης. Ο κύριος σκοπός του σωματείου αυτού είναι η προώθηση με διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα με μελέτες του έργου και τη σκέψη του μεγάλου συγγραφέα και ποιητή Νίκου Καζαντζάκη. Έδρα του είναι η Γενέβη. Διοικείται από μια συντονιστική επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Μελών. Μάλιστα. Είναι οργανωμένο σε εθνικά τμήματα και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε 103 χώρες. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία πριν από ένα μήνα περίπου, στις 24 Νοεμβρίου, και κάναμε μια ημερίδα στο Παλαιοχώρι με τίτλο «Ζορμπάς, Καζαντζάκης και Μαδεμοχώρια Χαλκιδικής». Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε την παρουσία του Ζορμπά επί 22 και πλέον έτη στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χαλκιδικής. Εκεί ο Ζορμπάς, ο Γιώργης Ζορμπάς, όχι ο Αλέξης Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, παντρεύτηκε, έκανε τα 10 παιδιά του, εργάστηκε ως μεταλλορύχος στα μεταλλεία του Μαδεμλάκου, έγινε σιδεράς στο Παλαιοχώρι και όταν πέθανε η γυναίκα του και έφυγε η γαλλική εταιρεία που εκμεταλλευόταν τα μεταλλεία το 1911, τότε ακολούθησε έναν άλλο τρόπο ζωής, όπου γνώρισε τον Καζαντζάκη στο Άγιον Όρος όταν αποφάσισε να γίνει καλόγερος και ο Καζαντζάκης εκεί γνώρισε έναν άνθρωπο που τον επηρέασε καθοριστικά στην υπόλοιπη ζωή του. Μάλιστα. Και τον επηρέασε τόσο σημαντικά που το 1942, ακούγοντας την αναγγελία του θανάτου του Ζορμπά, αποφάσισε και έγραψε αυτό το έργο που έγινε γνωστό και μέσα από την ταινία του Κακογιάννη, «Ο βίος και η πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, που έκανε γνωστό και το Σιρτάκι και την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Πόσο λίγοι το ξέρουν αυτό? Ελάχιστοι. Εμείς κάναμε την εκδήλωση στο Παλαιοχώρι, η οποία ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, την αγκάλισε ο απλός κόσμος του Παλαιοχωρίου. Ο στόχος μας είναι να δραστηριοποιήσουμε τους αρμόδιους φορείς. Περιμένουμε ακόμη την επιστολή από τον Δήμαρχο Αρναίας να απαντήσει θετικά στην επανάληψη της εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της διεθνούς της έκθεσης βιβλίου που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη κάθε Μάιο, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βρούμε αυτούς τους πόρους, ναι, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας στο Παλαιοχώρι, το οποίο θα είναι το σπίτι του Ζορμπά, θα είναι το σπίτι της Κρήτης, θα είναι το σπίτι του Καζαντζάκη, θα είναι το μουσείο του μεταλλορύχου, του σιδηρουργού, της παράδοσης της Βόρειας Χαλκιδικής, όπου θα είναι ένας πόλος έλξης και θα είναι ένα εργαστήρι το οποίο θα οδηγήσει, θα ανεβάσει πολιτισμικά, πιστεύουμε, όλη τη Χαλκιδική. Δεν σας ακούω. Μάλιστα. Η ζωντανή εκπομπή, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα, έχει αποκατασταθεί. Πρέπει να μας ακούτε τώρα, κύριε Ρήμπα. Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή το συνταρακτικό αυτό που εμένα με οθεί, ας πούμε, να φωνάξω, είναι ότι στη γειτονιά που μεγάλωσε ο Ζορμπάς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σπίτι που υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Μάλιστα. Να χαθεί για 50.000 ευρώ. Και αυτό το σπίτι για μένα πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθούν αυτοί οι πόροι, θα πρέπει όλοι εμείς οι χαλκιδικιώτες, και γι' αυτό απευθυνόμαστε και εδώ και στους κατοίκους του Πολυγύρου, απευθυνόμαστε και στην πρωτεύουσα, θα πρέπει να ενώσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις μας μαζί με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλου Νίκου Καζαντζάκης, έτσι ώστε να κάνουμε αυτό το μεγάλο αυτοπολιτιστικό κέντρο στη Χαλκιδική. Να δώσουμε μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Ένα μουσείο να γίνει, δηλαδή. Ναι, το μουσείο του μεταλλορύχου, ας το πάρουμε. Μάλιστα. Δηλαδή το πιο απλό. Δηλαδή από προ-Χριστού η Βόρειο Χαλκιδική έχει τα μεταλλεία. Μάλιστα. Αυτά τα μεταλλεία κάποτε έπρεπε να βρουν μια στέγη. Θα έπρεπε να παρουσιάσουμε αυτή τη ζωή του απλού χαλκιδικιώτη, του απλού μεταλλορύχου, που ενώ συνάρπασε ένα άτομο του πνεύματος του Καζαντζάκη, δεν μπορεί να πείσει εμάς τους ίδιους να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Κύριε Ρήμπα, είπατε προηγουμένως για 50.000, τώρα ανοίγω πάλι μια παρένθεση και πρέπει να το πράξω. Βρίσκεται πόρτες ανοιχτές ή κλειστές σε αυτή την προσπάθεια που για μένα, και εδώ θέλω και την άποψη του κυρίου Μαρέτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ζητάτε. Κοίτα, βρίσκεται ανοιχτές τις πόρτες, σας βοηθούν ή είναι κλειστές? Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε αν οι πόρτες είναι κλειστές. Εγώ και μια κατηδίαν συζήτηση που είχα και λίγο πιο πριν
off the record με τον νομάρχη ήταν θετικός. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν άγνοια του γεγονότος. Όταν αυτό το γεγονός και με τη βοήθεια φυσικά τη δικιά σας και σε ευχαριστώ πολλαπλάσια από τον κύριο Μαρέτα. Χρέος μας. Χρέος μας είναι να προβάλλουμε. Ότι και με τη βοήθεια τη δικιά σας, αν αφυπνίσουμε τον κόσμο, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις ημερίδες, αυτές τις εκδηλώσεις, νομίζω αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Εσείς κύριε Μαρέτα είστε αισιόδοξος. Μπορεί να γίνει ή θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Είναι χαρά μας που ξεκινάει μια προσπάθεια πέρα από τα πανηγύρια και τις διασκεδαστικές εκδηλώσεις με πραγματικά ουσιαστικό πολιτιστικό στόχο. Πέρα από την ψυχαγωγία που είναι ιερή και πέρα από την αισθητική καλλιέργεια που επίσης είναι ιερή. Εδώ έχουμε μπροστά μας έναν συγκεκριμένο πολιτιστικό στόχο. Μάλιστα. Που οφείλουμε να τον αγκαλιάσουμε όλοι οι συντοπίτες. Όλοι οι συντοπίτες. Θα είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό κύτταρο, καταπληκτικό κύτταρο. Θα είναι ένας χώρος ανταλλαγής κουλτούρας των νέων ανθρώπων με των επισκεπτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικές βεβαίως οι παραλίες που έχουν ένα άλλο χαρακτήρα, αλλά εκτιμώ ότι είναι ιερότερος ένας χώρος μουσιακός, αλλά με την έννοια του μουσείου, όχι του αραχνό κατοικημένου, αλλά ενός σύγχρονου μουσείου, με πιο σκιά πληροφοριών, με αντικείμενα μέσα, με μεγάλη πληροφόρηση, με δίκτυα, με τέτοια πράγματα και με εκδηλώσεις παράλληλα, όπου μπορεί να ζωντανέψει όλη τη βόρεια περιοχή και όλη τη Χαλκιδική βεβαίως. Μάλιστα. Να έρθουμε κύριε... Τώρα, όσον αφορά τις πόρτες... Αυτό πείτε δυστυχώς... μου την άποψή σας. Αυτό δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε μεγάλες πόρτες. Είμαστε πολύ έτσι αισιόδοξοι, γιατί ακούσαμε για μεγάλα έργα πριν. Ναι. Και εμείς ανοίγουμε δρόμους πολιτισμού. Είναι νομίζω και αυτή αρκετά σημαντική, όπως είναι το οδικό δίκτυο, έτσι πρέπει να είναι και το πολιτιστικό δίκτυο. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό ρωτώ αν τις πόρτες τις οποίες χτυπάτε κάποια στιγμή τις βρίσκετε ανοιχτές ή κλειστές. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι. Και αυτά είναι σπουδαία έργα, κύριε Ρίμπα και κύριε Μαρέτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο νωρίς. Εάν ο κόσμος το γνωρίζει. Γενικά, γιατί και οι εκλεγμένοι είναι κόσμος, ο οποίος πιθανώς δεν γνωρίζει. Όσο ο κόσμος το γνωρίζει και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι, θα σας πω κάτι το οποίο θα σας σοκάρει. Ναι. Στη σημερινή ιστοσελίδα, στο ίντερνετ, υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο τι λέει, ότι οι ηθαγενείς της Αυστραλίας, οι άγριοι, οι αβουριγίνες, θα συμμετέχουν σε μια εκδήλωση χορεύοντας ζορμπά και καζαντζάκι. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε όπως τους άγριους της Αυστραλίας. Έτσι, έτσι. Και είναι τιμή μας αυτό όλο. Κύριε Μαρέτα, τι θα δούμε στο αυριανό αφιέρωμα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να έρθει και να γεμίσει το θέατρο του Πολυγύρου. Ναι. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, όποιος θέλει ας έρθει, όποιος θέλει να περάσει πάρα πολύ όμορφα, πνευματικά και όχι μόνο διασκεδαστικά. Έχουμε το χαρακτήρα το διασκεδαστικό πάντα στο νου μας. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα περάσουμε καλά, αλλά και εμείς, έτσι και ο κόσμος βέβαια. Έχουμε ένα καταπληκτικό λόγο από τρεις πολύ σπουδαίους εισηγητές. Ο ένας είναι ο κύριος Ρίμπας, τον ακούσατε, θα μας μιλήσει, γιατί έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος, έχει μελετήσει πάνω στον Γιώργο Αλέξη Ζορμπά και τη σχέση που έχει με την περιοχή. Κάποια λίγα πράγματα είπαμε εδώ. Η αρχαιολόγος και ιστορικός, η κυρία Ιεραπετριτάκη Γιούλη, θα μας μοιήσει σε μια διάσταση του Καζαντζάκη σαν κήρυκα ζωής και όχι τη λογοτεχνική του, που οφείλουμε να την ξέρουμε όλοι. Και βεβαίως θα έχουμε τη μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά και απόλαυση να ακούσουμε τον δάσκαλο πολλών ψυχών και από τον Πολύγυρο και από τη Χαλκιδική, τον καθηγητή του Απιθή, τον κύριο Δημήτρη Γουνελά, να μας μοιήσει στην έννοια της ελευθερίας στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μάλιστα. Εκτιμώ ότι μόνο και αυτά θα ήταν αρκετά για να κάποιος άνθρωπος να μπει σε μια εκδήλωση και να ταξιδέψει στο διηνεκές και σε χώρους που δεν μπορεί με την καθημερινότητα να ταξιδέψει. Αλλά, πέρα από αυτά, έχουμε δύο ντοκιμαντέρ, προσφορά του Μουσείου του Νίκου Καζαντζάκη και προσφορά του Αστέρι του Ρίμπα, στην εκδήλωσή μας, που είναι ντοκιμαντέρ πολύ σπάνια, όσον αφορά τον Νίκο Καζαντζάκη και τη ζωή του και τη σχέση του με τον Γιώργο και τον Αλέξη Ζορμπά, την πραγματική σχέση. Και φυσικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε
τα πρώτα ακούσματα που φανταζόμαστε ότι θα είχε ο Νίκος Καζαντζάκης στην κριτική μουσική. Μάλιστα. Έχουμε δύο καταπληκτικούς μουσικούς, τον Κώστα τον Κυριτσάκη στη Λύρα και τον Πορφυρίδη το Χάρη στο Λαούτο και φυσικά θα συνοδέψουν ένα τμήμα του τμήματος του χορευτικού μας, της χορευτικής μας ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου. Ζωντανή λοιπόν κριτική, μουσική και τραγούδια. Όλα είναι ζωντανά σε αυτόν τον τόπο και σε αυτές τις εκδηλώσεις τις δικές μας στο ζεστό, φιλόξενο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου. Βεβαίως. Κύριε Ρήμπα, έχουν απήχηση αυτές οι εκδηλώσεις? Έχουν. Μάλιστα. Έχουν. Είναι ενθαρρυντικό αυτό. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκος Καζαντζάκης πέρυσι ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού λόγω των 50 χρόνων από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ, παράδειγμα, έζησα από κοντά τη μεγάλη εκδήλωση που έγινε και στη Θεσσαλονίκη στο Πνευματικό Κέντρο και στην Πλατεία Υποδρομίου με την ευκαιρία της Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου. Έζησα την εκδήλωση του Παλαιοχωρίου, η οποία εκδήλωση του Παλαιοχωρίου για μένα θεωρείται απόλυτα επιτυχημένη. Θα ζήσω σίγουρα μια επιτυχημένη εκδήλωση στο Πολύγυρο. Πήγαμε προσκυματική εκδρομή στο. Προσκυματική, λάθος αδόκιμος ο όρος. Πήγαμε εκδρομή στον τάφο του Ζορμπά στα Σκόπια. Μάλιστα. Και εκεί είχαμε συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε σε 103 χώρες. Το δελτίο τύπου που βγάζουμε το μοιράζουμε δωρεάν στα μέλη μας, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πανεπιστημιακοί, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάνω από 4.500. Νομίζω ότι ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που ψάχνει και κάποια μια διαφορετική κατεύθυνση πάνω στη πολιτιστική του σκέψη, ας πούμε. Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό το αυτό. Ο Καζαντζάκης, μην ξεχνάει, ότι έκανε γνωστή την Ελλάδα, ο Ζορμπάς, έκανε γνωστή την Ελλάδα το 1960. Δεν μπορεί να μην την κάνει γνωστή και το 2008. Έτσι ακριβώς. Και εμείς προηγουμένως δείχνουμε πλάνα, και οφείλω να το πω, οφείλονται σε ένα ντοκιμοντέρ, σε ένα αφιέρωμα της Φωνής της Αμερικής από την Ουάσιγκτον, που εμείς συνεργαζόμαστε και παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα ένα θέμα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πλούσια είναι αυτή η κληρονομιά που την προβάλλει και η Φωνή της Αμερικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον. Κύριε Μαρέτα, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να ευχαριστήσω τον Στέλιο Ρήμπα που είναι πρωτεργάτης αυτής της ιστορίας στη Χαλκιδική και βεβαίως τον Νίκο Καζαντζάκη που είναι αφορμή για να γνωριστούμε κιόλας και να πούμε τόσο σπουδαία πράγματα. Εμείς στο κάτω-κάτω, όπως γράφει και ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης, είμαστε απλώς ένα πρόχειρο γεφύρι. Μάλιστα. Οι πραγματικοί άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν είναι οι αγωνιστές του αύριο. Για αυτούς παλεύουμε, για αυτούς προσπαθούμε να στήσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, για αυτούς δίνουμε τη σάρκα μας και το μυαλό μας. Για να ανοίξει ο δρόμος. Μάλιστα. Εγώ θέλω στο σημείο αυτό, πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να θυμίσω σε όλους ότι αύριο Σάββατο 5 Γενάρη στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου ξεκινά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυγύρου τις εκδηλώσεις του με το αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη Ζορμπάς και Χαλκιδική. Και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Σας περιμένουμε. Κύριε Μαρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθρό. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθόρο. Κύριε Ρήμπα, και εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου θέλω να ανοίξουν όλες οι πόρτες και να δούμε το μουσείο Ζορμπά Καζαντζάκη στο Παλαιοχώρι. Και πολύ γρήγορα. Εκεί να το καλύψετε κιόλας. Μακάρι. Σας ευχαριστώ. Μακάρι. Να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας.